Ευτυχώς το διόρθωσα λίγο πριν. Ο Βαραγιάννης φταίει, αγαπητέ μου κύριε Μέλιο, καλημέρα καταρχάς. Αυτός λέει τον διευθύνοντα σύμβουλο. Πρόεδρος είναι. Παρότι γνωριζόμαστε πριν. Επικεφαλής είπα. Α, επικεφαλής. Δεν είπα ποτέ διευθύνοντα, κύριε Μέλιο. Είπα επικεφαλής. Πρόεδρος είναι. Είχα καιρό να το δω. Αστειεύομαι, δεν με κοιτάς έτσι. Απλά εγώ ήταν πάντα το προφανώ διευθύνοντα σύμβουλο και μου λέει πρόεδρος. Πρόεδρος. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι στην ομάδα διαχείριση ενό τεράστιου εγχειρήματο. Για την Μακεδονία, για τη Βόρεια Ελλάδα, για ολόκληρη τη χώρα. Και το τεράστιο εγχείρημα έχει να κάνει με ένα λιμάνι, το οποίο καλός ή κακός, έως και σήμερα, ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που θα μπορούσε να είναι, πολύ δε περισσότερο από αυτό που θα μπορέσει να γίνει, αγαπητέ μου κύριε Μέλιο. Νομίζω κάνετε την πιο εύστοχη επισήμαση. Το λιμάνι είναι ένα μικρό λιμάνι, και είναι η τελευταία ευκαιρία για να αλλάξει κατηγορία το λιμάνι αυτό. Από εκεί ξεκινάει όλο το εγχείρημα. Το οποίο φαίνεται ότι τα πρώτα μηνύματα πρέπει να τα δούμε θετικά και αισιόδοξα. Από την άποψη ότι έχουμε τρία υποψήφια επενδυτικά σχήματα. Ο τέταρτος οι Ιάπωνες γιατί έφυγαν? Δεν μπορώ να εκτιμήσω. Κάνουμε μια υπόθεση ήταν ότι. Να πούμε ότι είναι τέσσερα τα σχήματα τα οποία αρχικώς πήγαν να πάρουν μέρος στην διαδικασία και έμειναν τα τρία. Στην τελική φάση. Στην τελική φάση. Τέσσερα και έμειναν τα τρία. Μια εκτίμηση είναι ότι φαινόταν ότι βλέπαν πάντα με διστακτικότητα και το ύψος των υποχρεωτικών επενδύσεων, τα 180 εκατομμύρια, και γενικώς το ανταγωνιστικό κλίμα. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση πολύ προσωπική. Δεν έχει σημασία. Οι κοινοπραξίες είναι τεράστιες. Είναι μεγάλες εταιρείες. Προφανώς. Αλλά κοιτάξτε, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βενιέρη, ποιο είναι το ζήτημα στη συγκεκριμένη φάση. Μπορεί να θες να επιλέξεις τους καλύτερους. Αλλά και οι καλύτεροι έχουν το δικό τους προγραμματισμό. Δηλαδή το ότι σήμερα έχουμε στη Θεσσαλονίκη από τις 10 εταιρείες, τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διακίνησης των κοντέινερ, τις τρεις, δηλαδή CMA, Dubai και ICTSI, κάτι σημαίνει. Μάλλον είμαστε σε καλή συγκυρία για αυτό που θέλουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτευχθεί. Κάτω από άλλες συγκυρίες ενδεχόμενα, αυτές οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες πάνω στις οποίες πρέπει να επενδύσεις και εσύ τις προσδοκίες σου, μπορεί να είχαν άλλους προγραμματισμούς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Να πω πρώτα, γιατί υπάρχει ενδεχομένως κόσμος εκεί έξω, ο οποίος λέει και εμένα τι με νοιάζει τώρα το λιμάνι. Το λιμάνι είναι από μόνο του μια ατμομηχανή η οποία μπορεί να συνδράμει σε βαθμό υπερθετικό σε σχέση με άλλες επενδύσεις και επιλογές σε κάθε τόπο όπου αυτό βρίσκεται. Υπάρχουν πόλεις στον κόσμο, υπάρχουν χώρες. Η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα η οποία, το λιμάνι της οποίας είναι αυτό που της δίνει τα τεράστια κέρδη. Είναι βασικά λιμάνια. Λιμάνια, είναι βασικά, ναι, είναι γύρω λιμάνια στη Χερσόνησο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Για να ανατραπεί η ύφεση στην κεντρική Μακεδονία, και μιλώ για την κεντρική Μακεδονία, γιατί μας ενδιαφέρει υπερτοπικά, δεν ενδιαφέρει μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά συνολικά την κεντρική Μακεδονία, πρέπει να ξεκινήσει από το λιμάνι, γιατί ιστορικά αυτό έχει και ιστορικά έχει αποδειχθεί αυτό. Θα σας πω ότι η μεγαλύτερη η άνθηση της πόλης της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε 17ο, 18ο και 19ο. Όταν η Θεσσαλονίκη είχε επιλεγεί ως κέντρο το όταν λιμάνι. Όταν το λιμάνι ήταν κέντρο διαμετακόμισης όλης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς την κεντρική Ευρώπη. Αυτός είναι ο ρόλος του λιμανίου της Θεσσαλονίκης. Και υπ' αυτή την έννοια ότι το λιμάνι εισάγει και εξάγει ανάπτυξη. Επομένως, δίπλα στο λιμάνι στείνονται μια σειρά, μια αλυσίδα επιχειρήσεων, είτε μεταφορικών, είτε μεταποιητικών, είτε εξαγωγικών, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι και το Βελιγράδι, που προσθέτουν, αυξάνουν το ΑΕΠ της Ελλάδος. Η συμμετοχή της εταιρείας του λιμανιού στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό. Και η αλλαγή κατηγορίας του, δηλαδή μετά από τις επενδύσεις, θα σηματοδοτήσει περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας και σε αυτό θα συμβάλλει το λιμάνι. Mm-hmm. Τώρα,
Λέει κανείς, συγγνώμη, λέει κανείς. Να πούμε διαδικαστικά ότι περιμένουμε τώρα την 7η Απριλίου να ανοίξουν προσφορές. Έτσι. Είναι πλειοδοτικός, δηλαδή όποιος δώσει τα περισσότερα. Βεβαίως. Και κοιτάξτε, για να. Εσείς το έχετε κατανοήσει εδώ και καιρό, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει. Αυτός ο διαγωνισμός έχει δύο πράγματα. Βασικά αφορά την πώληση των μετοχών, της πλειοψηφίας των μετοχών του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή το 67%. Το 67%. Το άλλο είναι στο χρηματιστήριο και στα χέρια διαφόρων. Το άλλο θα κρατήσει ένα 7% το ελληνικό δημόσιο και το υπόλοιπο 24% είναι σε διασπορά. Αυτό επί της αξίας των μετοχών γίνεται πλειοδοσία. Δηλαδή τα σχήματα αυτά που συμμετέχουν θα πλειοδοτήσουν, θα ανοιχτούν οι δεσμευτικές προσφορές που έχουν καταθέσει προχθές. Χωρίς να γνωρίζει η μία τι θα προτείνει. Ακριβώς, η άλλη, ναι, αλλά και με κάποιες ελάχιστες δεσμεύσεις. Τα 180 εκατομμύρια πόσο είναι. Που είναι οι δεσμεύσεις κοινές για όλους. Για την πραγματοποίηση των επενδύσεων που θεωρήθηκαν αναγκαίες για να αλλάξει κατηγορία το λιμάνι. Από να εγώ να πω, εγώ βάζω άλλα 200 εκατομμύρια αυτό, γιατί αυτό, θέλω να το κάνω το λιμάνι, ξέρω εγώ. Αυτό από εκεί πραγματικά αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Ναι. Εμείς λέμε. Εντοπίσαμε με ποια κλειδιά αλλάζει κατηγορία το λιμάνι και αυτά τα κλειδιά ανταποκρίνονται στα 180 εκατομμύρια και έτσι προχώρησε το σχέδιο μέχρι τώρα. Επομένως, για όσο αφορά την απόκτηση των μετοχών, θα πλειοδοτήσουν τα επιχειρηματικά σχήματα μέχρι τις 7 του μηνός, 7, 8, 9, 10 εκεί μέσα θα ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές, γιατί προς το παρόν ελέγχονται τα τυπικά δικαιολογία της συμμετοχής και εκτιμάται ότι θα κληθούν από το ΤΑΙΠΕΔ να κάνουν βελτιωμένες προσφορές μία, ίσως και δεύτερο και σε δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Προκειμένου να επιτύχει και το ΤΑΙΠΕΔ το τίμημα των μετοχών. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα, αυτό που μας ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και πρέπει και εσείς ως δημοσιογράφοι και όλα τα μέσα να το μεταδίδουν ως αισιόδοξο μήνυμα, είναι ότι έχουμε τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Μιλάτε σε ένα ραδιόφωνο το οποίο αυτομαστιγώνεται, στηρίζοντας κάθε επένδυση και την συγκεκριμένη τη δική σας, θυμώνοντας ενδεχομένως κάποιους εκεί έξω και τους εργαζόμενους. Θα αφαιρέσουμε λοιπόν τα μαστιγώματα και όλα τα συναφή και θα είμαστε αισιόδοξοι και θα λέμε. Μου δίνετε μια ωραία ευκαιρία να σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία που την άκουσα σε αφήγηση τις προηγούμενες μέρες σε σχέση κυρίως με τις επενδύσεις και την αποτελεσματικότητα, τι περιμένει κανείς όταν έχει μεγάλα φορτία. Ξέρετε, υπήρχε ένα επιχείρημα εδώ και καιρό που έλεγε ότι ο Οργανισμός Λιμένου Θεσσαλονίκης έχει τα κεφάλαια και μπορεί να δανειστεί τα υπόλοιπα για να κάνει μόνο του τις αναγκαίες επενδύσεις και να κυρίως την. Μας το είπαν οι εργαζόμενοι εδώ. Μας το είπε και η κυρία Γουργούλη. Είναι γνωστή η άποψη της κυρίας Γουργούλη ως προς αυτό το σημείο. Και λέει ότι είναι και κερδοφόρο το λιμάνι. Ναι, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σας τα πω. Να μας τα πείτε για να τα ξέρουμε. Λοιπόν, ναι. Τι σημαίνει αυτό. Σήμερα, αν υποθέταμε ότι διέθετε το ελληνικό κράτος, το λιμάνι, η εταιρεία, το δημόσιο, οι δημόσιοι φορείς διαθέταν και ένα δισεκατομμύριο και ήταν αποφασισμένοι να το επενδύσουν στο λιμάνι σε έργα υποδομής, θα καταφέρναμε να έχουμε ένα πολυτελέστατο λιμάνι, μα εντελώς πολυτελέστατο με τερματικά, με ακτοπλοεία, με όλα τα συναφή. Αλλά το πρόβλημα για να δουλέψει το λιμάνι δεν είναι να έχεις εγκαταστάσεις. Το πρόβλημα πρέπει να έχεις φορτία. Και τα φορτία δεν τα διακινείς εσύ. Εσύ είσαι ένα στατικό, σε ένα μέρος και περιμένεις να φτούν φορτία. Τα φορτία τα διακινούν οι εταιρείες διακίνησης των φορτίων. Ναι, αν έχεις τις υποδομές όμως δεν σε επιλέξουν. Μα γιατί να σε επιλέξουν, αφού έχουν τα δικά τους τέρμιναλ σε όλη τη Μεσόγειο και θέλουν να κάνουν τη δικιά τους πολιτική. Δεν θα έρθουν. Αν υπονοείτε να ξοδέψει το ελληνικό δημόσιο ή οι δημόσιοι φορείς ένα δισεκατομμύριο και επειδή δεν θα έχει μετά φορτία να φτιάξουν για τα τέρμινα και να παρακαλάσει τις εταιρείες που κάνουν τη διακίνηση, φέρτε μου τα φορτία, τότε θα μιλούσαμε για άλλο πράγμα. Ναι. Και εδώ θέλω να σας πω αυτή την αφήγηση, τη σύντομη ιστορία. Ξέρετε, μετά το πατατράκ που υπέστη η εταιρεία το 2008, την ξέρετε εσείς καλύτερα επειδή ασχολείστε χρόνια με τα θέματα της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης. Ξέρετε, ήταν. Γνωρίζω την ιστορία. Το μεγάλο πατατράκ. Δηλαδή, η εταιρεία έκλεισε 31 Δεκάτου 2007 με 450.000 κοντέινερ, τεγιούς.
Και τον επόμενο χρόνο, το 2008, πήγε στα 250.000. Έχασε πάνω από το 50% της διακίνησης και προφανώς της αξιοπιστίας και με όλα τα συναφή και όλα τα αποτελέσματα. Κάπως το 2010 που άρχισε να ξαναπατάει στα πόδια της, σας αφηγούμε αυτό που, που συνέβη. Κάποια από τα στελέχη, εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε τότε η διοίκηση του λιμανιού να βγει λίγο στα Βαλκάνια να δει τι γίνεται με τα άλλα λιμάνια. Πήγαν λοιπόν σε κάποιο λιμάνι της Βαλκανικής και είδαν μια τεράστια προβλήτα. Στο Ιράχιο. Όχι, όχι. Στη Βουλγαρία. Είναι στη Βουλγαρία. Βρήκαν μια τεράστια προβλήτα. Βρήκαν γερανούς υπερσύγχρονους που μόλις ξοδέψει η χώρα εκεί, είχε διαχείριση του λιμανιού. Ο διαχειριστής του λιμανιού είχε ξοδέψει πάνω από 350 εκατομμύρια για να το φτιάξει. Και δεν είχαν ούτε 1000 κοντέινερ. Και παρακαλούσαν δεξιά και αριστερά να φέρουν τα κοντέινερ. Κοιτάξτε, κύριε Γουβερνιέρη, δεν στείνονται έτσι αυτές οι επενδύσεις. Δεν υποστηρίζονται έτσι αυτές οι επενδύσεις. Έχει περάσει ο καιρός που έβρεχε λεφτά και κρατήσαμε ομπρέλες και κράνη. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο ρεαλιστές. Ωραία. Τώρα, να πάω λίγο σε κάποια πρακτικά ζητήματα. Γιατί σας λέω, απριόρι συμφωνούμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή η πόλη πρέπει να πατήσει το λιμάνι της. Δεν γίνεται να περηφανευόμαστε για το θαλάσσιο μέτωπο, για εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και να είμαστε η πρώτη έξοδος των Βαλκανίων στην Ευρώπη και να μην έχουμε ένα σοβαρό αντίστοιχο λιμάνι. Δύο-τρία πράγματα. Για πρώτον, θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά του Πειραιά? Κοιτάξτε, τα δύο λιμάνια έχουν διαφορετική λειτουργία. Το λιμάνι του Πειραιά είναι λιμάνι transshipment. Είναι για μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο για να διανομή μέσα στη Μεσόγειο. Επειδή όμως το λιμάνι του Πειραιά μπήκε πιο μπροστά, προηγήθηκε τις όλες διαδικασίες και άρα είχε χρόνο να οργανωθεί και να δει και διαφορετικά την αγορά, άρχισε να αναπτύσσει και μία... Οδικές ή σιδηροδρομικές μεταφορές. Στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή στην δουλειά που ξέρει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που είναι η δουλειά της μεταφοράς, της χερσαίας διακίνησης. Εδώ αρχίζει και γίνεται ανταγωνιστικό. Κάθε λοιπόν μέρα που περνάει και καθυστερεί. Κερδίζει μεγαλύτερο έδαφος ο Πειραιάς από τη Θεσσαλονίκη. Ο Βόλος χωράει σε αυτό το τρίγωνο? Είναι τελείως διαφορετικά λιμάνια. Και όπως ήταν και η Θεσσαλονίκη, δεν έχει καμία σχέση. Δεν θεωρείται ανταγωνιστική ούτε με την Καβάλα, ούτε με την Αλεξανδρούπολη. Η λειτουργία αυτών των λιμανιών είναι τελείως διακριτή μεταξύ τους. Δεύτερη ερώτηση. Συνεπώς, όσο αφήνουμε το χρόνο να κυλήσει, χάνουμε σε σχέση με τον όγκο του Πειραιά. Ο πλεονεκτήματα. Μάλιστα. Δεν θα μπορούσαν συνδυαστικά να λειτουργήσουν? Όχι. Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι θέμα των διαχειριστών. Δηλαδή, ο Πειραιάς έχει μια συγκεκριμένη εταιρεία που διαχειρίζεται την Κόσκο. Η Θεσσαλονίκη δεν ξέρουμε ποιον θα έχει. Η Κόσκο δεν μπορεί να μπει και στη Θεσσαλονίκη? Όχι, βεβαίως. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Τουλάχιστον. Ρωτάω, δεν το ξέρω. Ευθέως, όχι. Μέσω θυγατρικών θα μπορούσαν. Υπάρχει ούτε άμεσα θυγατρικό. Το να κάνει συνεργασίε είναι δευτερεύον, αλλά κυρίως λόγω ανταγωνισμού δεν μπορεί να έχει τα δύο λιμάνια της Ελλάδας. Είναι το 90% της διακίνησης. Δεν μπορεί να ελέγχει κάποιος το. Χωρίς καλύτερο δίκτυο σιδηροδρομικών μεταφορών, έχει τύχει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης? Θα έχει πολύ μικρή τύχη, σε τέτοιο βαθμό ώστε και οι επενδύσεις μπορεί να μην να αποβούν άκαρπες. Άρα η Τρένοσέ επίσης είναι σημείο κλειδί. Να μιλάμε για σιδηροδρομικές γραμμές, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς ονομάζονται τα κομμάτια του ΟΣΕ. Γιατί αυτό είναι ένα. Σωστή, είναι τρεις διαφορετικές εταιρείες. Είναι τέσσερις-πέντε, δεν το συζητάμε. Τρεις δεν έχουν περισσότερες. Έβαλε και άλλες η κυβέρνηση. Όχι, εγώ τρεις ξέρω. Όχι, κύριε Βελιέρη, θα πρέπει λίγο να ξαναταδείτε αυτά. Συγγνώμη, είναι η Τρένοσέ. Είναι η Εργοσέ και η ΟΣΕ. Η ΕΣΥΤ που έχει το τροχαίο υλικό. Είναι άλλο αυτό. Αν ψάξετε, θα βρείτε και είναι και ο ΟΣΕ από μόνος του. Λοιπόν, θα βρείτε πολλά κόμματα. Γιατί όταν το 2011 μέσα στον πανικό κόβανε τους μεγάλους οργανισμούς για να πουλήσουν κομμάτι. Δεν ξέραν τι ακριβώς κόβανε, και το ίδιο συμβαίνει και με τη ΔΕΗ. Μην νομίζετε δηλαδή, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γιατί όταν στον πανικό είναι καλά παιδιά απέναντι στους Ευρωπαίους, πήραν ένα μαχαίρι και αρχίζαν και κόβανε. Ναι, αλλά επειδή είστε άνθρωπος της αγοράς και εσείς αν είχατε ένα πολυτελές αυτοκίνητο ρημαγμένο και δεν μπορείτε να το πουλήσετε. Θα πάτε σιγά σιγά το σαλόνι του αυτοκινήτου, το πουλήσει χώρια, το φανάρι το δεξί μπροστά για τα αριστερά είναι σπασμένο. Έτσι κάνα και με τον ΟΣΕ. Σιγά με τον έπαιρνε κάποιο όλο τον ΟΣΕ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι το σπάσιμο του ΟΣΕ
έγινε χωρίς καμία μελέτη. Α, εντάξει. Υπ' αυτή την έννοια. Το αντιλαμβάνω. Προφανώς και δεν έπρεπε να γίνουν αλλαγές, όπως προφανώς είναι ευρωπαϊκή. Χρειάζεται απέναντι από την Ευρώπη, το επιβάλλει η Ευρώπη και το μη μονοπόλιο της ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά όμως ο τρόπος με τον οποίο πας να το κάνεις πρέπει να είναι μελετημένος και πρέπει να έχεις πάρει υπόψη σε όλα τα δεδομένα. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις, δηλαδή τώρα στον με τα τρένα, γίνονται φοβερά και τρομερά. Άλλος έχει το προσωπικό, άλλος έχει τη γραμμή, άλλος έχει το βαγόνι, άλλος έχει το μηχανοδηγό. Λοιπόν, αν καταφέρουμε, καταβάλουμε όλες σε μια τροχιά, έχουμε πετύχει. Νομίζετε ότι το πλάνο στο Καστελόριζο τυχαία μας ήρθε στη ζωή μας? Το 2009. Εντάξει, δεν θέλω να μπω. Διαπίστωση έκανε ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο για όλα αυτά που λέτε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω καιρό να περάσω. Ναι. Δεν ξέρω κάποιος ακροατής αν έχει περάσει. Εδώ στην γέφυρα του ο Γαλλικός είναι που αριστερά πηγαίνοντας έχει καμιά 200 τρένα. Τέτοια παλιά, σαράβαλα. Τα οποία εγώ τα κυνηγάω 20 χρόνια. Θυμάμαι, ήμουν στο κανάλι 1 του Καραβασίλη τότε. Ναι. Έτσι, πριν από 30 χρόνια, 25 πόσο. Στη διαλογή λες. Όχι διαλογή, πιο πέρα. Περνά στον Γαλλικό, αριστερά κάτω έχει. Τα έχω κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ. Yeah. Και ρωτούσαν από τότε, ρε παιδιά, πουλήστε τα για σίδερο, σε χικρία, κάτι. Yeah. Και υπήρχαν εκεί και ρημάζανε, λέει, γιατί υπάρχει προσωπικό το οποίο τα προσέχει. Λέω, ποιος τα προσέχει? Από την βροχή. Έχω τρεις ερωτήσεις, πρέπει να τρέξουμε λίγο. Πριν από τις ερωτήσεις, yeah. Λοιπόν, συνεπώς, το δίκτυο, το λιμάνι. Είναι απαραίτητο, χρειάζεται το σιδηροδρομό του και ο σιδηροδρομός του σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ. Έχει μελετηθεί η εναλλακτική γραμμή που αποφεύγει την 26 Οκτωβρίου το γνωστό θέμα εκεί στο ύψος του Ομίλου και γίνεται απευθεία σύνδεση της ένδειξης προβλήτας με το κεντρικό δίκτυο του ΟΣΕ χωρίς να παρεμποδίζεται καμιά λειτουργία της πόλης. Αυτοί οι οποίοι μπήκαν στο λιμάνι έχουν υποχρέωση να συνδέσουν καλύτερα με τα τρένα? Όχι, το λιμάνι. Θα σας πω. Ο διαχειριστής του λιμανιού σταματάει στα όρια του λιμανιού. Αυτό είναι. Και πέρα είναι υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίσει τις συνδέσεις. Η υποχρέωση αυτή για τη σύνδεση με τους σιδηροδρόμους, γιατί είναι βασικό εργαλείο, είναι όρος απαραίτητος να υπάρχει και τρένο στο λιμάνι. Και το ξέρετε, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι από το μοναδικό λιμάνι στην Ελλάδα που έχει σε όλες τις προβλήτες, έχει σιδηροδρομικές γραμμές. Εσείς όμως ως υποψήφιος επενδυτής δεν θα πετούσατε από την πολιτεία να μεριμνήσει ώστε να σου κάνει καλύτερες σιδηροδρομικές γραμμές? Όλα αυτά έχουν γίνει. Τελείωσε που λίγη η παλιά ταινία. Ακριβώς όχι, αλλά έχουν προγραμματιστεί. Δηλαδή η σύνδεση αυτή που σας λέω, που είναι σημαντική για την εξέλιξη του λιμανιού, θα γίνει. Το κονδύλιο είναι δεσμευμένο. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, έχει περάσει με ορίζοντα μέχρι το τέλος του 20 να λειτουργήσει αυτή η γραμμή. Δεύτερο ελάττωμα, μειονέκτημα που βρήκαμε. Η ελλειπής οποιαδήποτε σύνδεση του λιμανιού με την Παθέ. Ξέρετε, τα κοινωνιστές γέφυρες που κρέμονται εκεί στο πουθενά. Τελειώνουν νομίζω αυτές τις γέφυρες. Προσέξτε, δεν τελειώνει τίποτα εκεί πέρα. Νομίζω ότι ο πιο πολλής κόσμος στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτό το έργο. Γίνονται πράγματα εκεί, δεν γίνονται. Γίνονται αλλού και για άλλο πράγμα. Λοιπόν, αυτή η γέφυρα που θα ένωνε την έκτη προβλήτα, την 16 πύλη δηλαδή του λιμανιού, τη ελευθέρα ζώνη τη παλιά, με την Παθέ. Έμεινε το 2006 ημιτελής, δηλαδή λείπει ένα κομμάτι γύρω στα 500-800 μέτρα. Εκεί που κρέμονται οι κολόνες περίπου στις αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων, ναι. Τις μεγάλες. Και παρελήφθη το 2006 άρων των άρων, έτσι ημιτελής. Για ποιο λόγο? Γιατί η κοινοπραξία τα είχε παρατήσει. Για τον σας αφήνω και τα λέτε, γιατί αυτά που λέτε, εγώ τα άμαθα από μέσα και τα είχα πει το 2000. Ναι, προσέξτε. Και είχα πει το εξής, ότι αυτό το δίδυμο σχήμα των γεφυρών, ναι, δεν μπορεί να λειτουργήσει άμα δεν ενωθεί. Ναι, μπράβο. Είναι και να αυτοκτονείς. Όχι, να παίρνεις φόρα και φτάνεις κάτω. Κάποιος θα το ενώσει. Λοιπόν, ευτυχώς όμως το εντοπίσαμε γρήγορα στο 2015 και με τη βοήθεια τότε της διοίκησης της Εγνατίας Οδού καταλάβαμε ποιο ήταν το ζήτημα. Αυτό ήταν ακόμη στην ευθύνη της Εγνατίας Οδού. Βρέθηκε το κονδύλιο, δεσμεύτηκε το κονδύλιο από το ΕΣΠΑ 35 εκατομμύρια. Αναλάβαμε εμείς να προχωρήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε τη μελέτη οριστικής αποπεράτωσης του έργου και σήμερα είμαστε πολύ κοντά, μέσα στον άλλο επόμενο μήνα ίσως η Εγνατία Οδός θα μπορέσει να έχει τελειώσει. Τελειώνει συνεπώς και η σύνδεση. Άρα, με την Παθέ. Τελειώνει όχι έτσι όπως προβλέπονταν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε εξασφαλίσει την απρόσκοπτη. Εγώ τώρα να σας πω και κάτι από αυτά που λέτε, που βλέπετε εκεί πέρα, για να ξέρετε τι βλέπετε. Ξέρω αυτό που βλέπετε. Μηχανικός έχω σπουδάσει. Ο ΚΑΠΑ 16, ο οποίος δεν ενώνει
το λιμάνι και το καλοχώρι με την Παθέ. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε ως K16 στη Λαχανοαγορά δεν ενώνει, δεν έχει καμία σχέση με τις λειτουργίες του λιμανιού και με την, δεν απορροφά καμία, κανένα μεταφορικό έργο του καλοχωρίου. Γι' αυτό και δικαιολογημένα οι επιχειρηματίες εκεί. Είχαμε ένα υπόμνημα 72 επιχειρηματιών τις προάλλες. Τώρα, είναι γνωστό. Ακούω όλα αυτά. Κώστα, είναι κάτι σε αυτό που θες να ρωτήσεις, γιατί θέλω να ολοκληρώσουμε κάτι άλλο. Είχα παρακολουθήσει πριν και μια ενημέρωση όπου μου έκανε εντύπωση το μέρισμα που έδωσε το λιμάνι Όλθ. Στο δημόσιο. Τα λεφτά βρε Κώστα. Κάποιος μας κάνει ταμείο. Η κυρία Γουργούρη μας είπε ότι είναι επικερδές. Προφανώς είναι επικερδές. Έδωσε 75 εκατομμύρια μέρισμα σε 3 χρόνια στο ελληνικό δημόσιο, όντως. Δηλαδή 58 λεπτά αναμετοχή. Τώρα να μην έχει δώσει και 58, νομίζω είχε δώσει και 70 κάτι λεπτά πρόπερση το 2015. Εμφανίζει πάντως κάτι. Η εταιρεία ως εταιρεία είναι από τις λίγες κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα. Yeah. Προσέξτε όμως. Αυτό είναι σαν να έχεις ένα δέντρο που τραβάς κάθε χρόνο τους καρπούς, δεν το κλαδεύεις, δεν κάνεις εμβολιασμούς σε παραδιπλανά δέντρα για να σου παράξει. Είναι ένα βαρέλι που έχει μέσα λεφτά και κάθε χρόνο τραβάς και στο τέλος το σημείο πάντως του βαρελιού. Yeah. Επομένως, το αν έχει κέρδη σήμερα δεν σημαίνει ότι θα έχει και κέρδη αύριο. Ναι. Δηλαδή, αν αφήσουμε, αν μείνει το λιμάνι στην κατάσταση που είναι σήμερα και διωγγώνεται ο Πειραιάς και, πάρει, πάρει όλη τον άξονα μέχρι το Βελιγράδι, αντίο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Ναι. Μπορείτε να ελπίζετε ότι θα έχετε άφθονο γάβρο και σαρδέλα μπροστά στον επιβατικό σταθμό για να. Ωραία. Δεύτερη ερώτηση, περιμένουμε. Ναι, ναι. Τι θα γίνει με, με τον προβλήτα Α. Λοιπόν, με τον προβλήτα Α ήταν μια συζήτηση που ενδιαφέρει πολύ το Δήμο και την πόλη. Αυτά όλα τα θέματα έχουν λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα παραχωρηθεί στο Δήμο. Τα είχαμε λύσει. Κοιτάξτε, η προβλήτα ως προβλήτα είναι λιμενική ζώνη. Η λιμενική ζώνη παραμένει στο λιμάνι. Αυτό που, μέχρι εκεί έχει αποσαφινιστεί πλήρως και μάλιστα έχει κατοχυρωθεί. Έχει μπει και προχθές στις 13 του Μαρτίου εγκρίθηκε το master plan της εταιρείας από την ΕΣΑΛ, την Επιτροπή των Υποδομών των Λιμανιών. Και η πρώτη προβλήτα είναι χώρος πολιτιστικής δραστηριότητας με ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση. Σαφές. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ναι. Τα κτίρια. Αλλά αυτό δεν είναι αρμοδιότητα, θα το φτιάξει άλλος. Προσέξτε, όχι, αυτό είναι. Έτσι πρέπει να παραμείνει έτσι για τα υπόλοιπα χρόνια. Ποιος θα αξιοποιήσει, δηλαδή, ποιος θα κάνει αξιοποίηση. Δεν υπάρχει. Το πλακόστρωτο. Ναι. Το πλακόστρωτο είναι λιμενική. Μπορεί να θέλει να κάνει μαγαζάκια. Δεν θα κάνει. Εκεί δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Είναι ό,τι υπάρχει πάνω. Τώρα, τις χρήσεις των κτιρίων που υπάρχουν στην πρώτη προβλήτα, είναι ευθύνη του ελληνικού δημοσίου να τις δώσει όπου αυτό νομίζει. Τα ΙΠΕΔ δηλαδή. Το ελληνικού δημοσίου σου λέει ούτε τα ΙΠΕΔ. Όχι, γιατί η λιμενική ζώνη σαν υποδομή είναι στο κράτος. Στο στενό δημόσιο. Λοιπόν, αυτό η αναβάθμιση προϋποθέτει ένα μεγάλο κέντρο logistics. Δεν υπάρχει. Είναι μέσα στα 180 ή είναι... Όχι, όχι, όχι. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Μην μπερδεύετε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Η λιμενική ζώνη είναι η λιμενική ζώνη. Το κέντρο λογιστική είναι μια άλλη δουλειά. Είναι σαν να λέμε στον. Και τον καιρό, μια και ο κ. Βενιέρη και εσύ ήσουν με τις δουλειές του μηχανικού. Είχες, ναι, βέβαια, είναι σαν να έλεγε, ερχόταν ο αρχιτέκτονα και του έλεγε: δεν μου κάνει και τα ηλεκτρολογικά στο σπίτι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να τα κάνει. Η εταιρεία. Και εγώ μπορώ να τα κάνω. Αλλά... εγώ τα κάνω. Γι' αυτό είναι αυτό που λένε, ειδικότητα δικηγόρο, γυναικολόγο, παύλα μηχανολόγο. Εντάξει, είναι όλα αυτά που μπορούμε. Άρα είναι δουλειά άλλου αυτό το πράγμα. Είναι τελείως άλλη δραστηριότητα. Mm-hmm. Όμως, παίρνω την αφορμή για να το. Αυτό που. Με αφορμή το σχόλιο του κ. Βαριανή. Στα τόπεδο γκόνου. Είχαμε εντοπίσει από την αρχή αυτή την ανάγκη να υπάρχει αυτή η αλυσίδα. Πέρα από τις συνδέσεις σιδηροδρομικές και οδικές, να έχουμε και την, να έχουμε στο μυαλό μας και ένα κοντινό logistics center. Αυτό ήταν από την αρχή το πιο πρόσφορο, κατάλληλο. Ήταν χωροταξικά στο τόπεδο γκόνου, γιατί έχει και συνδρομικές. Είναι πολύ κοντά. Και τα λοιπόν, είχε τα θέματα με την αποναρκοθέτησή του, η οποία προχωράει κανονικά και ήδη η ΓΕΟΣΕΤ, στην οποία ανήκει η έκταση, έχει προκηρύξει, ζητάει να εκδηλωθεί ενδιαφέρον μέσα στο Μάιο για την δημιουργία Logistics Center. Τώρα, εάν ο operator που θα αναδειχθεί, ο πλειοδότης που θα αναθεωρηθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έχει στο μυαλό του και κάτι άλλο, ή βρει συνεταίρους ή συνεργάτες για να αναπτύξει και το Logistics Center, είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι πάντως αλουνού δουλειά, ναι, το Logistics Center. Όμως πρέπει να είναι ως πακέτο, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια συνολική εικόνα για την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων logistics στον άξονα της Μαϊκής. Είμαι προσπαθώντας να βάλω και ένα ζήτημα ακόμη το οποίο κατά καιρούς μου ετέθη και τέθηκε εδώ από ανθρώπους οι οποίοι είναι φύλλα προσκυμένοι στην κυβέρνηση, οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία μπορεί να εμπόδιζαν μια κυλαδογέφυρα στα Τέμπη γιατί θα διαταράσαμε το σεξ της Κάμπιας. Εδώ στο Θερμαϊκό αυτό. Δεν θα διαταραχθεί το σεξ των ψαριών, δηλαδή δεν θα υπάρξει ρήπανση, πρόβλημα, επιβάρυνση κτλ. Όχι, τίθεται από όλους, λέει τόσα καράβια, αυτά μπαίνουν, βγαίνουν. Μήπως ο Θερμαϊκός τελικά μετά γίνει μετατραπεί σε χαβούζα. Κοιτάξτε, περισσότερο θα μου πεις. Σας βλέπω και τρομολάγνω. Όχι, εγώ. Μα σας λέω εδώ για την Κάμπια, για την Αρκούδα, την Καφέ, για την Κάμπια του Παγκαίου. Ναι, γιατί... Βγαίνανε οικολόγοι και Σιριζέοι και λέγανε να μην γίνει ο δρόμος. Γιατί είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Εδώ τώρα τόσα καράβια. Δηλαδή κανένα ψαράκι δεν θα. Κινείται ανεξέλεγκτα ή κάποια. Γι' αυτό εκεί το πρόβλημα. Θα σας πω λοιπόν. Εδώ θα σας πω όχι. Ξέρετε ότι. Και θα αναλάβω να σας στείλω ένα υλικό για να έχετε υπόψη σας, γιατί πρέπει να έχετε και εσείς. Αυτό φαντάζομαι το έχετε ακούσει για παλού, έτσι. Ότι υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος λέει ότι με τόσο μεγάλο στόλο στο Θερμαϊκό. Είναι κλειστό στο Θερμαϊκό. Αλήθεια, όχι. Θα σας πω όμως. Οι κανόνες ασφαλείας, ναυσιπλοείας και το τι κάνουν τα καράβια όσο είναι στη ράδα και περιμένουν για να δέσουν στο λιμάνι να ξεφορτώσουν ή να φορτώσουν. Το πώς κινούνται. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ αυστηροί. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει η πετρέλαιο ή οποιοδήποτε να ρυπανθεί ο θαλάσσιος χώρος από στερεά ή υγρά απόβλητα και να μην γίνει αντιληπτό. Σας το λέω και σας το προσυπογράφω. Δεν είναι μόνο η θαλάσσια ρύπανση, είναι και η καυσαέρια. Αυτά. Δεν λέω, αν κάποιοι, λέω ότι αν υπάρχει περιθώριο κάποιοι να προσφύγουν, να σας πάνε στα συμβούλια της επικρατείας. Επειδή θα κυκλοφορεί για τα αυτοκίνητα, θα προσφύγει κανένας. Δηλαδή το γεγονός. Όχι, εγώ δεν θέλω, ακούστε με λίγο. Να σας θυμίσω ότι το πείσμα του κουφού υπουργού Σουφλιά στην υποθαλάσσια αρτηρία, όταν του λέγανε περίμενε την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά αυτός είπε όχι, θα το δώσω στον Μπόμπολα και το έκανε το έργο, δεν το έκανε. Κάτσε, το έδωσε, έχει μια ρήτρα 90 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία χρωστάμε στον Μπομπολέικο. Ναι. Έτσι, γιατί τα ξέρω δεν τα ξέρω θέματα. Εγώ σου λέω το δημόσιο, τα χρωστά και ήταν ρήτρα. Είναι γνωστό αυτό και η υποθαλάσσια δεν έγινε. Γι' αυτό λέω υπάρχουν περιθώρια να γίνουν. Υπάρχει εμπειρία του ΟΛΠ καταρχάς, όπου μετά από ανάπτυξη. Όπου... Δεν είναι τόσο κλειστό ρε Κώστα το λιμάνι και κάτω. Είναι πολύ πιο κλειστό. Σοβαρά μιλάμε. Έχει τη Σαλαμίνα. Ο Σαρονικό είναι κλειστό. Να βγάλουμε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει καμία. Σας λέω τα θέματα περιβάλλοντος, τα θέματα περιβάλλοντος στο λιμάνι, σαν λιμάνι, σε ό,τι αφορά την χερσαία και γύρω από τη χερσαία ζώνη, θαλάσσια περιοχή, οι κανόνες ασφαλείας και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων είναι απόλυτα αυστηροί και δεν υπάρχει κανένας. Ωραία. Εγώ είμαι εργαζόμενος στο λιμάνι. Ναι. Δεν φοβάμαι. Από δεν πρέπει να φοβάμαι. Από τι πράγμα? Με τις αλλαγές αυτές. Ποιες αλλαγές? Ορίστε. Μόνοι μην είναι τώρα. Βεβαίως. Ναι, θα αλλάξουν εργασιακές σχέσεις, δεν θα αλλάξουν. Κοιτάξτε. Η εταιρεία σήμερα είναι. Σας μιλώ τώρα, δεν το ξέρω. Έτσι. Υπάρχουν 300. Καλά, καλά. Είναι 330. 330 εργαζόμενοι. 330 μόνιμοι. Μόνιμοι. Γιατί έχει και άλλους γύρω-γύρω. Έχει και καμιά. Γύρω στους 100 που ασχολούνται με δευτερεύουσες υπηρεσίες. Άρα είναι 500 άνθρωποι εκεί μέσα. Ναι, ας πούμε έτσι πολύ χοντρικά για τον υπολογισμό. Κοιτάξτε. Θα γίνει ό,τι έγινε και στον Πειραιά. Στον Πειραιά λοιπόν αναγνωρίστηκαν οι συμβάσεις εργασίας όπως υπάρχουν και μάλιστα προχθές την Πέμπτη υπογράψαμε σύμβαση με αναδρομική ισχύ και μέχρι 31/12/2008 γιατί η τρέχουσα έλυγε στις 2 Εβδόμου του 2017 και αυτό προκειμένου να εξασφαλιστεί χώρος και χρόνος στους εργαζόμενους να γνωρίσουν τους νέους ιδιοκτήτες και να έχουν χρόνο να διαπραγματευτούν και να διαμορφώσουν καλές συνθήκες συνεργασίας και όρους συλλογικής σύμβασης. Και επίσης και στην περίπτωση του Πειραιά αναγνωρίστηκαν με την ερμηνευτική δήλωση του τότε υπουργού του κ. Δρίτσα ότι θα παραμείνουν σε ισχύ όλοι οι κανονισμοί του προσωπικού, κάτι το οποίο στην δική μας περίπτωση θα ενταχθεί μέσα στον ίδιο τον κυριωτικό νόμο για να μην υπάρχει καμιά αμφισβήτηση αν ισχύει ή δεν ισχύει. Τότε αυτά που ακούγονται διάφορα ότι και απεικιοκρατικές χαρακτήρες, απεικιακές εργασιακές σχέσεις δουλεύουν σαν Κινέζοι κλπ. Δεν τα υιοθετώ, αλλά σας λέω ακούγονται με μεγάλη ευκολία. Εντάξει, σας λέω ότι τώρα για το είπατε Κινέζικες. Επειδή έχω μια πληροφόρηση σοβαρή από το τι συμβαίνει σχέση με τον Πειραιά, αυτό που ακούγονταν για τον Πειραιά κλπ. Σας πληροφορώ ότι στο μέσο όρο οι αμοιβές του ήδη στο ΣΕΠ, δηλαδή αυτό που είχε πάρει με την προηγούμενη σύμβαση η Κόσκο, διαμορφώνονται πλέον σε πολύ καλά επίπεδα και το ξέρω και από επίσημα. Μιλάτε για το προσωπικό που είναι πάνω από τους μόνιμους που υπήρχαν πριν. Ναι, 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 αυτό. Άρα αυτοί 300-400 που
βρίσκονται εδώ θα έχουν κρατήσει τα δικαιώματά τους. Ό,τι έχουν κρατήσει. Και αυτοί που θα προσληφθούν, θα προσληφθούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Κύριε Βενιέρη, να σας πω και το καλύτερο. Ναι. Ότι από την ώρα υπογραφής της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών, δηλαδή την ώρα που το ελληνικό δημόσιο πάβει να είναι πλειοψηφόν μέτοχος στην εταιρεία, οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας. Του τέσνη δηλαδή 14 μισθού. Χριστούγεννα και Πάσχα παίρνει και ο Ισλαμιστής. Του τέσνη. Είχα πάντα αυτή την απορία. Κάτσε ρε φίλε. Του τέσνη εργατική νομοθεσία. Επειδή πλέον η εταιρεία θα περάσει, θα ρυθμίζεται από το ιδιωτικό δίκαιο. Σας λέω 16,6% ετήσια αύξηση. Εάν αυτό θεωρείται υποβάθμιση, πείτε μου με ποιον είστε. Ακούστε με λίγο. Το ξέρει ο Κώστας. Με εσάς και με τον Πιτσιόρλα, όχι απλά τα βρίσκω. Ελάτε να σπρώξουμε το λιμάνι πολύ πιο γρήγορα. Δεν θέλουμε να είναι προσεκτικοί. Με άλλους δεν θα βρίσκουμε. Με λογική, με τις κάμπιες. Κύριε Βενιέρη, θέλουμε να ενωθούμε όλοι στη λογική. Ωραία, να ενωθούμε. Όχι προσωπικά. Όχι, είμαστε οι κοντρίτσες εδώ με μπουτάριδες και λοιπά, πού οφείλονται κάτι. Ούτε, σας λέω, ήταν μια παρεξήγηση που νομίζω ότι δεν έγινε αντιληπτό τι ακριβώς λέγαμε. Εμείς λέγαμε πάντα για την ακόλυτη χρήση της πρώτης προβλήτας και θεώρησε ο κ. Μπουτάρης ότι κάνουμε κόντρα σε αυτά που συζητούσε με την κυβέρνηση. Νομίζω ότι ήταν μια παρεξήγηση. Έχουν αποκατασταθεί. Εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι σαν διοίκηση ότι η πρώτη προβλήτα είναι χώρος προζόμενος για πολιτιστικές και μόνο χρήσεις και πρέπει να επιτρέπεται για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού χωρίς περιορισμούς κλπ. Mm-hmm. Πριν όμως επιτελεί λιμενική λειτουργία. Μέσα σε αυτό project Marines κλπ. Υπάρχουν ή είναι ένα τελείως ανεξάρτητο κομμάτι? Όχι, γιατί όχι, εγώ όχι, περιμένω όχι. τη στιγμή πριν πεθάνω να δω καραβάκια σε Μαρίνες στον Θερμαϊκό. Προσέξτε λιγάκι. Αναφέρεστε σε μια εποχή όπου πριν προχωρήσει αυτή η διαδικασία του 2014 που μπήκε σαν μνημονιακή υποχρέωση να πουληθεί η πλειοψηφία των μετοχών, αναφέρεστε μια εποχή όπου το πρέπει να στο 10 με 12, όπου εναλλακτικά μετά την αποτυχία της παραχώρησης της έκτης προβλήτας του 2008, υπήρξε ένα σχέδιο να γίνει η λιμενολεκάνη μεταξύ πρώτης και δεύτερης προβλήτας, δηλαδή μπροστά στον επιβατικό σταθμό, το παλιό Τελωνία, εν πάση περιπτώσει, να γίνει χώρος να γίνει μαρίνα. Να σας πω, όλα αυτά εύκολα γίνονται. Δεν συντηρούνται γιατί δεν υπάρχουν έσοδα, γιατί δεν υπάρχουν σκάφη που μπορούν. Τώρα δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε. Αν δηλαδή, κάνετε, αφού είστε μηχανικός, ναι. κάντε λοιπόν ένα business plan. Καλά, εγώ 38 χρόνια πριν, μια από τη 28, είχα κάνει μια εργασία, είχα κάνει λάθος. Εργασία. Στην ΙΤΕΑ είχα κάνει ένα κόπο και τον είχα κάνει χειρότερο από το έργο εδώ, το K16. Προοπτικά. Δηλαδή, αν μαζευτεί εδώ ο κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον κλπ. Κοιτάξτε, τα στελέχη αυτών των επιχειρήσεων. Είμαστε χωριό. Ναι. Μην βάζετε μεγάλες ιδέες στον κόσμο. Ναι. Ας πάμε σιγά-σιγά. Ας δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη. Δηλαδή, το split. Ναι. Τυχαία το φέρνω. Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει και αν έχετε πάει. Ναι. Είναι πολύ μικρότερο. Πολύ μικρότερη πόλη από εμάς. Έχει την Ιταλία απέναντι και έχει την Τεργέστη από πάνω και κατευθείαν. Και εμείς έχουμε το Αιγαίο. Προσέξτε. Με ποιου? Με τι ψερόβαρκε. Τι συζητάμε? Όχι, να φέρουμε άλλους, λέω. Αυτός είναι ο στόχος μας. Για να έρθει ο άλλος στη Μεσόγειο, θα πρέπει να ησυχάσει η Μεσόγειος. Είναι δυνατόν? Εδώ βλέπουμε ότι κατακρεμίζεται η Μεσόγειος, η του Γρασγέρα στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας των θεμάτων με την Τουρκία. Δεν κατεβαίνει κανένα. Είναι ανακίνητρο να έρθουν στην Ελλάδα, όλοι τους. Και τι να κάνει, βόλτα Πειραιά Θεσσαλονίκη. Δεν, εντάξει, όχι, πέρα από την πλάκα. Λέτε, δηλαδή. Όχι. Δεν σηκώνει, λέτε, η πόλη. Σας λέω ότι αυτά σηκώνουν. Όταν έχει εξασφαλίσει την προσέλκυση ενός ικανού αριθμού που μπορεί να συντηρήσει την υποδομή. Αυτό κάνεις. Αν δεν μπορείς δεν το έχεις προσελκύσει, δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχει καμία επένδυση. Να σας το πω διαφορετικά. Στο Master Plan προβλέπουμε τερματικό σταθμό κρουαζιέρας και μάλιστα είχαμε προϋπολογίσει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια. Δηλαδή, ξέρετε, αυτά τα μοντέρνα πράγματα που κυκλοφορούν σε όλο το τέρμα της κρουαζιέρας. Σας λέω ότι η κρουαζιέρα σήμερα για το λιμάνι ως δραστηριότητα είναι μία ή άλλη. Έτσι, κατάλαβα τι είναι. Δηλαδή, αν σας πω ότι είναι 150.000 τα έσοδά της και 150.000 τα έξοδά της. Σήμερα! Δεν ξέρουμε αύριο. Μισό λεπτό. Για να φτάσει στα 150, να κάνεις απόσβεση τερματικό σταθμό που κάνει 20 εκατομμύρια, κύριε Βενιέρη μου. Yeah. Είναι μια απόσταση. Όχι, και θέλω να μιλάω. Δηλαδή, γιατί θεωρείτε ότι είναι πολύ υπερβολικό αν θα ανοίξει αυτός ο άξονας, είτε συνδρομικά είτε οδικά, με τα Βαλκάνια, να έρθουν όλοι οι Βαλκάνοι που έχουν φράγκα να βάλουν τα καραβάκια τους εδώ. Ο τουρισμός, αυτός ο τουρισμός, ειδικά ο θαλάσσιος, είτε της κρουαζιέρας είτε των γιών.
Γιώτς είναι ένας ευαίσθητος, επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα από γεγονότα ευρύτερα της γεωγραφικής που συμβαίνουν στην περιοχή. Η περίπτωση της Τουρκίας και της Συρίας τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ανασταλτικά γενικώς για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Σας λέω ότι η Νότια Ελλάδα θα αναμένεται πτώση 30%. Μετακινήθηκε ο στόλος των κρουαζιεροπλοίων προς άλλες περιοχές. Είναι λόγω των προβλημάτων εδώ, γιατί υπάρχουν ζητήματα. Λέω, δεν είναι να έρχεται στην Καβάλα Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη Βόλος και τελειώσαμε. Μωρέ, ξέρετε, συγγνώμη, κύριε Μέλιο, είχα και εγώ μια, ρε παιδί μου, έχω μια κλιματεόδοξος. Θέλω να σκάσει ο Ηλιάτορας με τον Πάνο Καμένο και να πεταχτεί εδώ να μου δώσει μια συνέντευξη. Δηλαδή, κακό είναι να παρκάρει στη Μαρίνα ο Ηλιάτορας, να είναι παρακάτω ο Αβράμοβιτς με τα σκάφη του. Και εσείς θέλετε επίσης και να καθίσουμε εκεί την ώρα που θα πίνουμε εμείς το ούζο, το ούζο μας εκεί. Είναι, ναι. Τα, πάρα τα πολύ, ωραίο, μας. Πολύ ωραίο παραμύθι. Ας χτίσουμε λοιπόν, ας φτιάξουμε τη δουλειά. Ωραία. Και περιμένουμε για το επόμενο. Και άμα θα το δούμε εμείς, ας το δουν τα παιδιά μας. Εγώ ευχαριστώ τον πρόεδρο, να, σωστά το είπα για πρώτη φορά, τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, τον Κώστα τον Μέλιο, με τον οποίο μπορώ προσωπικά, δεν σημαίνει κάτι, να επικοινωνήσω, μπορώ να τον καταλάβω. Μου αρέσει, με κάνει να αισιοδοξώ, είναι από τους θεσμικούς οι οποίοι με κάνουν να αισιοδοξώ. Όλοι αλλά μαζί. Είστε λίγοι. Προσέξτε. Δηλαδή είστε λίγοι, δηλαδή. Κοιτάξτε, θα σας πω. Μου αρέσει τώρα. Θα σας πω για τους νεοφιλελεύθερους. Όχι, άσε τους νέο. Υπάρχουν και οι φιλελεύθεροι. Λοιπόν, υπάρχουν και οι λογικοί. Μπορούμε να καταγούμε στην κατηγορία των λογικών και των ρεαλιστών. Σωστό είναι. Έτσι. Νομίζω ότι είστε από τους ανθρώπους που ξέρετε να διαχειρίζετε θέματα ουσίας και κυρίως θέματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Ως φιλελεύθερος δεν θα μπορούσα να είμαι διαφορετικός. Μια ερώτηση για να καταλάβει και ο κόσμος. Η παραχώρηση είναι για 40 χρόνια, κύριε Μπελιό. Για 35. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουν, φαντάζομαι, υπάρχει όψη που λέει που αν συνεχίσει δεν κάθεται ο άλλος μόνο για 35 χρόνια. 35 χρόνια είναι ένα πολύ καλό χρόνο και είναι μια. Παγκόσμια. Θα κάνει απόσβεση σε 35 χρόνια κάποιο που θα δώσει τόσα χρήματα. Θα κάνει, έτσι. Ναι. Αν πάει καλά, εννοώ. Ναι. Σας λέω τώρα ότι ας τα αφήσουμε να εξελιχθεί. Ναι, θα, μπορεί να τρίβουμε και τα. Να το πω λίγο ανάποδα τώρα. Ναι. Γιατί προθέσα ανέβαινα και μου λέει ο Πιτσιρίκος, ο γιος μου, λέει: μπα, αυτό βγάζει τσιμέντο. Του το είπα στο σχολείο, μιλώ για τις εγκαταστάσεις που ήταν. Ναι. Να το δω λίγο ανάποδα. Ένα καλύτερο λιμάνι δεν θα μπορούσε να ξανά. Ζωντανέψει οι επιχειρήσεις εδώ. Προφανώς. Για σκέψου λίγο τώρα. Γιατί δεν είναι μόνο να έρθουν, είναι και να φύγουν από εδώ. Μα είναι προφανώς. Σας λέω το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα είναι το κόστος της μεταφοράς. Μιλάμε για τις ελληνικές καθαρά επιχειρήσεις. Είτε γιατί κάνουν εισαγωγή, είτε κάνουν εξαγωγή. Όταν λοιπόν όταν αυτό το κόστος για να καταφέρεις να μειώσει αυτό το κόστος, πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Να έχεις μεταφορά, συνδυασμένη μεταφορά πλοίο και τρένο. Με οδική μεταφορά δεν μπορείς να το πετύχεις ποτέ. Δηλαδή, ο παραγωγός από το χωράφι θα πουλάει φθηνά και το τελικό προϊόν θα φτάνει στον καταναλωτή ακριβό. Mm-hmm. Τελεία. Αυτό για να το πετύχουμε θα πρέπει να λύσουμε το θέμα του κόστους μεταφοράς. Με αυτή την αφορμή, οι επιχειρήσεις που μπορούν να αναβιώσουν θα γίνουν ανταγωνιστικές. Θα μπορούν να πουλήσουν ευκολότερα. Να το δούμε λίγο ανάποδα. Δεν είναι μόνο θα φέρουμε. Μπορούν οι επιχειρήσεις να προετοιμάζουν, να στείλουν προϊόντα τους με πολύ μεγάλη ευκολία και σε καλύτερο επίπεδο. Αρκεί να μάθουμε κάτι, δεν είναι φράγμα, ούτε και εσάς. Αρκεί να μάθουμε όλοι να συνεργαζόμαστε. Δηλαδή, αν βγάζουμε όλοι ροδάκινα, δεν θα στέλνει ο καθένας από ένα τελάρο ροδάκινα στην Κίνα. Αυτό λέγεται, ναι, το ξέρω. Ναι, εντάξει, το ξέρω το θέμα. Το ξέρω πολύ καλά. Το έχω. Για να κλείσουμε, να θεωρήσω ότι ακόμη είναι ανταγωνιστή στον Μπάρι ή όχι. Το Μπάρι. Όσο καθυστερούμε μόνο το λιμάνι. Ως λιμάνι. Όχι. Όχι, έτσι, καμία σχέση. Άλλο ενδιαφέρον. Σας λέω. Και το Μπάρι είναι τεράστιο επίσης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι λιμάνι transit. Το λιμάνι κοιτάει Βελιγράδι. Έτσι, έχει μία αγορά, μία ακτίνα, ένα τόξο, Σκοπία, Κόσοβο, που είναι 25 εκατομμύρια και το επόμενο τόξο που είναι Βελιγράδι, Βουδαπέστη, είναι άλλα 25 εκατομμύρια. Απευθύνεται σε μία αγορά 50 εκατομμυρίων. Αυτή η αγορά κοιτάει μόνο προς τα δω, γιατί είμαστε το κοντινότερο σε αυτούς σημείο και το ασφαλέστερο. Mm-hmm. Τι έχουμε να λύσουμε, να έχουμε ένα καλό λιμάνι, να έρχονται μεγαλύτερα πλοία, να εκφορτώνονται και να φορτώνονται γρηγορότερα με γερανούς και καινούριους και με τρένα να φτάνουν γρήγορα στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης. Μέχρι και στο Μόναχο μπορούν να πλησιάσουν. Mm-hmm. Σας λέω ότι το στοίχημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι κρίμα να το χάσουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μέλιο. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Για εμένα ήταν πολύ, φαντάζομαι, για ζωντανή. Ήταν πολύ ζωντανή συζήτηση. Εδώ το έχουμε αυτό. Καλά, μερικά κάποια συμπεράσματα τουλάχιστον. Και εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι ο ανταγωνισμός, κύριε Μέλιο, πρέπει να είναι εξαιρετικά σκληρός στη Μεσόγειο. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο τώρα με αυτό που είπατε τώρα τελευταία, ότι το δεύτερο τόξο κλείνει κάπου εκεί, γιατί μετά, για σκέψη Βενιέρη, μετά αρχίζει το Αμβούργο. Μετά αρχίζουν οι Αμβέρσες. Δηλαδή ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός. Εκεί συναντιόμαστε. Σε αυτό το τέξο. Ναι, κύριε Μέλιο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί είμαστε λίγο πριν τις 11. Έχουμε διαφημίσεις, έχουμε δελτίο ειδήσεων και έχουμε Απόστολο Αυδελά με τις φυρίχτρες και τα κουδούνια του μετά. Focus 103,6. Δεν θέλουμε να σας λείπει τίποτα. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τα πάντα.